Ο ήλιος έχει πέσει και περπατάμε εδώ για άλλη μια φορά στη σκάλα Ρεσού. Live μουσική, εστιατόρια δίπλα στη θάλασσα, παιδιά. Τι ωραία. Βραζιλιάνικη μουσική. Μουσική Βραζιλίας. Κόιζα Μάις Λίντα. Κόιζα Μάις Λίντα. Το πιο όμορφο πράγμα που υπάρχει. Στο πιο όμορφο μέρος. Ωραίο μέρος, παιδιά, ε. Αν και δεν υπάρχει το πιο όμορφο μέρος. Έλατε. Όμορφα. Το πιο όμορφο μέρος είναι αυτό που δεν έχεις επισκεφτεί ακόμα. Έτσι λέμε με τον Κωνσταντίνο. Κάνουμε αυτή την πλακίτσα γιατί και εμείς είμαστε πάντα με το που φτάνουμε. Είμαστε πότε φεύγουμε. Όσο ωραίο είναι το μέρος, δεν είναι όλο αυτό. Ναι, ούτως ή άλλως αυτό δίνει και αξία στο μέρος για μας γιατί λέμε μετράμε αντίστροφα τώρα. Ας πούμε τελευταία νύχτα τι κάνουμε, τι κάνουμε. Ας πούμε είναι κατά μία έννοια ένας τρόπος να δώσεις αξία σε ένα μέρος, σε ένα πράγμα. Όσο περιορισμένος είναι ο χρόνος που έχεις, τόσο πιο μεγάλη αξία έχει ο χρόνος που έχεις σε αυτό το μέρος. Και είναι η ζωή. Ακριβώς. Η ζωή έτσι είναι, απλά δεν το καταλαβαίνουμε γιατί έχουμε ας πούμε τόσα πολλά χρόνια, έτσι νομίζουμε, έτσι δεν είναι. Έτσι είναι, εγώ νιώθω ότι σταμάτα, έλα, εγώ έχω, έχω πάρα πολλά. Τέλος πάντων, να επιστρέφουμε και σε αυτό το μέρος που είχαμε δει προηγουμένως, το οποίο μας έκανε κλικ. Αυτό εδώ με το δεντράκι και τις σανίδες κάτω ήταν νομίζω αυτό, δεν είναι, ναι, αυτό είναι. Που είναι λίγο πιο ethnic στυλ το μέρος. Βέβαια δεν είδα και τραπέζι από εκεί μεριά και αν δεν είμαι δίπλα στο κύμα δεν ξέρω αν θέλω να κάτσω. Τώρα βέβαια και είναι και η Νίκη στο παιχνίδι, βλέπετε τελείωσε η κυρία με το κολύμπι της από εδώ και επέστρεψε, οπότε δεν είμαστε πλέον μόνο ένα άτομο, είμαστε δύο και πρέπει να αποφασίσουμε μαζί. Ναι, υπάρχουν λοιπόν τα σκαμπουδάκια εδώ. Αλλά ίσως να υπάρχει και κάτι από εδώ, να ρίξουμε μια ματιά. Ας ρίξουμε μια ματιά. Κάτσαμε τελικά στο όμορφο μαγαζάκι. Εδώ ο Κωνσταντίνος βλέπω φωτογραφίζει το μενού. Ναι, κρατάω φωτογραφίες γιατί κάποιες φορές μας ρωτάνε οι άνθρωποι και έτσι έχω φωτογραφίες να μπορούμε να ενημερώσουμε σχετικά με τις τιμές. Να πούμε ότι σκοπεύουμε να παραγγείλουμε κοκτέιλ. Είναι αυτό ανάποδα. Ναι, κοιτάξτε το μισό τι μενού είναι ανάποδα. Ακριβώς. Και το άλλο μισό είναι βολικό. Μου θύμισε ένα βιβλίο το οποίο είναι μαθαίνοντας σκάκι με τον Αχ, πώς τον λένε, τον γνωστό σκακιστή. Μάγνους Κάρλσεν. Όχι, είναι πιο παλιό. Τέλος πάντων, θα το θυμηθώ σε λίγο. Είναι ένας παλιός γνωστός τελευταίων Αμερικανός, όπως και να έχει. Αχ, τώρα κόλλησα. Δεν μπορώ, πρέπει να μου έρθει. Λοιπόν, συνέχισε την ιστορία σου. Εντάξει, συγγνώμη. Λοιπόν, και όλο το βιβλίο του σκακιού είναι όλο το διαβάζεις κανονικά μέχρι το τέλος. Τη μία σελίδα όμως, την αριστερή σελίδα, και η άλλη είναι ανάποδα. Και όταν φτάσεις στο τέλος, γυρνάς το βιβλίο ανάποδα και αρχίζεις να το διαβάζεις από το τέλος προς την αρχή, από την άλλη μεριά. Τώρα από δεξιά προς τα αριστερά, ας πούμε. Διαβάζοντας τη δεξιά σελίδα. Ήταν πολύ ενδιαφέρον, μου άρεσε το τζακ. Έτσι είναι και αυτό. Διαβάζεις λοιπόν το μενού. Τόση ώρα δεν έχουμε πει τίποτα ουσιαστικά. Έχουμε έρθει στο νέο μαγαζί και αμπελοφιλοσοφούμε. Λοιπόν, γι' αυτό δεν είναι η ζωή. Χωρίς αμπελοφιλοσοφία, η ζωή δεν αξίζει. Κοιτάξτε, εμένα αυτό με τράβηξε σε αυτό το μαγαζί το οποίο από ό,τι φαίνεται λέγεται Parasol. Ήταν το ντεκόρ αρχικά. Δευτερευόντως, αυτό που με έκανε να κάτσω ήταν το γεγονός ότι έχει κάτι πυρήνια. Το οποίο σημαίνει ότι έχει το ποτό το οποίο. Δεν μας αρέσει, κασάσα. Δεν μας αρέσει η κασάσα που είναι το βασικό συστατικό του ποτού, αλλά έχει τη λεγόμενη παραλλαγή που λέγεται κάτι βότσκα στη Βραζιλία. Κάτι βότκα, ας πούμε εδώ. Όπου αντικαθιστά την κασάσα με βότκα. Και περιμένω να ρωτήσω αν γίνεται να το κάνουμε. Φαντάζομαι ότι γίνεται. Και θα κάτσω λοιπόν για να θυμηθώ τις εποχές της Βραζιλίας με μια κάτι βότκα με φράουλα και βασιλικό. Βεβαίω. Θυμήθηκα το όνομα του βιβλίου που έλεγα προηγουμένως. Bobby Fischer Teaches Chess. Το θυμήθηκα. Είναι πολύ ωραίο, παιδιά. Όντως διαβάζεις έτσι το βιβλίο από τη μία μεριά ως το τέλος και μετά το γυρνάς ανάποδα και διαβάζεις από την άλλη. Είναι puzzle και τακτικές. Με βοήθησε πολύ να εξελιχθώ όταν ήμουν εσύ, ας πούμε, αρχάριος και έγινα έτσι λιγότερο αρχάριος, πιο προχωρημένος. Σμούθι, αλεγκρία, ανανάς, φράουλα και πορτοκάλι. Αλεγκρία. Χαρά δηλαδή. Και μία καϊπυρόσκα, φράουλα. Είναι ποτό. Λίγο παγωμένη όμως. Είναι λίγο παγωμένη, για να δούμε. Και μας έφεραν εδώ ποτό. Ωραία, φράουλα, λεμόνι και βασιλικό σου.